Καλησπέρα και καλό μήνα. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμη λέση εκφραστικής ανάγνωσης εν μέσω κορονοϊού 2020. Συνεχίζουμε το αφιέρωμά μας στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, σήμερα με το διήγημα «Δημαρχή να νύφη». Τριάντα τόσα κομμάτια καράβια είχαν καταπλέψει στον λιμένα. 10 μεγάλα βρύκια, γολέτες 12 και 2 ή 3 μπάρκα ή τρικάταρτα και χωριστά άλλα μικρότερα, κότερα, βρατσέρες και λόβερ. Και τότε ο Μακαρίτης ο Γερογιαλέδης, ως της ήτος φόδρα εναντίωση στην ιδέα, διήν είχον παραταχθεί ως εις ναυμαχίαν όλα τα σκάφη ταύτα, έλεγε προς την άλλον νεότερον ομόφρονά του εν παλαιών δύστιχων, ήρθαν τα ανθρωπάκια απ' τα καραβάκια. Όλε παλαιέ ναυτικέ οικογένεια του τόπου, Μαϊμπέι, Γιακουμπέι, Κουμπέι, Χανέι, Μολεγονέι, Μπουμπέι και ο διηγούμενος ταύτα επρόσθεται, Μπουλμπερέι, Αστραφτέι, Μπουμπουνέι και Καρουτέι, Σταχτέι, Σπουρνέι, Καπνέι και λοιποί, είχαν βάλει πείσμα ότι έπρεπε να εκλεχθεί εξάπαντος εις την επικειμένη δημοτική εκλογή ως άρχον του τόπου, ο κύριος Νίκος Αγκούδης, νεαρότατος δικηγόρος της τελευταίας κοπής, νεοτεριστής, ερωτήλος, φιλόκοσμος και φιλόδοξος εις άκρον, κομαστής και κιθαροδός, έπαιζε κριθάρα κατά την φράση του διωματάρη Ρίγα ενός των θερμών υποστηρικτών του και ο μόνος κατάλληλος δια να δοξάσει τον τόπον. Και είτε το όντι βέβαιον ότι θα εξελέγετο με τόση φοβερά επιστρατεία ναυστολιών και πληρωμάτων. Άμα οι αντίθετοι είδων την μεγαλόσωμον ναυτικήν ακρίδα ή την αγέλην αυτήν των ορναίων των θαλασσινών, ενσκύψασαν εις τον λιμένα, ήρχισαν εν χορό να τραγουδούν το «Πολύ μαυρίλα πλάκωσε». Όλος σχεδόν ο ιστιοφορών στο λίσκος της μικράς νήσου είχεν επιστρατευθεί. Εν μόνον μεγάλο καράβι, του καπετάν Αλέξη του Παγούρη, ευράδινε να φανεί και δεν εφαίνετο εις την γενική συνάντηση των σκαφών των ξυλίνων. Το επερίμεναν από ημέρα σε σημέρα να φανεί. Εις μάτιν. Δεν ήλθε διόλου του εκλογικού αγώνος. Δεν ήλθε ούτε την παραμονή της εκλογής. Δεν ήλθε ούτε εις τα επινίκια. Αλλά ούτε μετά τας εκλογάς ποτέ ήλθε. Εις μάτιν η καπετάνισσα, η αρχόντο, η γηνή του Αλέξη Παγούρη, έβγαινε πάσαν πρωίαν και πάσαν εσπέραν εις το ηλιακωτόν δώμα, ανάμεσα εις τους 2 και 3 κομψούς και λεπτούς κύωνας τους υποστηρίζοντας την στέγην και ίστατο εκεί ώρας με το ναυτικόν κιάλι στο όμα, αγναντεύουσα το μακρόν πέλαγος, εξετάζουσα τα κύματα και διερευνώσα με το βλέμμα τα χαριτωμένα νησάκια, τους μεμακρυσμένους βράχους και τα σπηλάδας. Ίχνος ιστίου δεν έβλεπε πουθενά, ούτε ως πτερών γλάρου, ούτε ως λοφιάν πάπιας, ούτε ως και κρύφαλων καλικαντζούνας. Ούτε όπισθεν των χθαμαλών σκοπέλων, ούτε πέραν της Μπούτας, ούτε εκείθεν του Καλαμακιού. Ούτε προς την ανατολική, ούτε προς την δυτική ακτήν. Και επανήρχε το εναθυμία η γηνή στον θάλαμόν της και κατέθετε το κιάλι το άχρηστον και έτρωγε το πικρόν δείπνο της εν συντριβή και ανεκλίνωτο εις των σκληρών καναπέν της εν αγωνία. Και ήτο μόνη εις το ωραίον κομψόν σπίτι της η αρχόντο, αυτή και η 20έτησα νεψιά της η Φλωρού, την οποία είχε υιοθετήσει μη έχουσα θυγατέρα, επειδή τους 2 ιούς της, τον Αργύριν και τον Κότσον, τους είχε μαζί τους στο καράβι ο πατήρ των. Και η κομψή ακρινή οικία, μάρτης της φιλοκαλίας του κτήτορός της, ίστατο εκεί επάνω εις τα σχηναδέικα, επί αμβλίας προβλήτως προς τον γυαλόν του επάνω μαχαλά, εις την γωνίαν ακριβώς μεταξύ 2 κολπίσκων, και ύπερθεν του παλαιού μόλου με τους βράχους τους Σπαρτούς, επί των οποίων ανεγινώσκοντο ακόμη κατά την παράδοση ή την πρόληψη τα γράμματα του Θεμιστοκλέους προς τους Ίωνας της Μικράς Ασίας, προτρέποντος αυτούς να αποταχθώσει των μισητών βάρβαρων και προσέλθωση στην γλυκίαν Ελλάδα την μητέρα των. Πώς να παρηχωρηθεί η αρχόντο δια την απουσίαν του συζύγου της, αφού ήτο εκ των προτέρων γνωστών ότι ούτως, όπως και όλοι οι πλοίαρχοι, είχε δώσει υπόσχεση να έλθει στα εκλογάς. Ιδού ήτο Παρασκευή, εξημέρωνε το Σάββατον, τη μεθαύριον, θα επανέταλε Κυριακή, ημέρα των εκλογών, και το καράβι δεν εφάνει. Η καπετάνισσα, καθώς λέγει το παραμύθι, έμβαινε και έβγαινε και βαριά να στέναζε.
«Μάνα», της λέει και μετά πολύ δισταγμόνια νεψιά η ψυχοκόρη της, «ακούς τι άκουσα να λένε πως η γριά εγκότσενα που είναι μάγισσα, ξορκισμένη να είναι παιδί μου», υπέλαβαν οι αρχόντων. «Μα ακούς, μάνα», επανέλαβε η κόρη, «επειδή αφού άπαξ ήρχισε, νισθάνετο την τόλμη να εξακολουθήσει». «Δεν ακούω τίποτα», είπαν αυστηρός οι αρχόντων. Η κόρη αποδακώθη και σιώπησε. Μετά μίαν ώραν, αφού είχε σηκωθεί από το πικραμένον δείπνο της η καπετάνισσα, πριν σηκωθεί να κάνει την προσευχή της δια να πλαγιάσει, έφνης της λέγει: «Τι έλεγες, Φλωρού, για τη γρία γκότσενα τη μάγισσα?» «Ναι, αλήθεια, μάνα. Του Ραχιώτη το καράβι, ακούς, όπου έλειπε καιρό και καιρό. Και ήταν φόβος. Δεν ήθελε η Ραχιώτη να ακούς, να πάρει την γκότσενα να της κάνει τα μάγια μες στο αυγό, να ειδεί με τα μάτια της η καπετάνισσα αν ίσως είναι καλά το καράβι ή όχι. Και τότε η γκότσενα της λέει: «Κι αν φοβάσαι τα μάγια, πέσε στα θεωτικά. Πάρε ένα κορίτσι απάρθενο, αθώο, ως 11 χρονών να είναι, κατέβασε ένα κόνισμα από το κονοστάσι, δώστης το στα χέρια να το κρατεί ώρα πολύ και να το κοιτάζει ατράνταχτα, χωρίς να ξεκολλήσει μήτε στιγμή από το κόνισμα το μάτι. Και τότε το κορίτσι θα φωτιστεί και θα τα ρωτήσεις τι βλέπεις και εκείνο θα σου πει τι βλέπω και το και το. Ή βουλιαμένο είναι το καράβι ή αβούλιαχτο». «Δάκω τη γλώσσα», είπε η αρχόντου. «Ναι, ο λόγος το λέει. Έτσι της είπε η γκότσενα. Και έτσι έκαμε ραχιότενα. Επήρε το κορίτσι του καπετάν Λιμπέριου, τυχή, που είναι ως 11 χρονών, καθαρό, αθώο, όπως της είπε η γκότσενα. Και της έβαλε το κόνισμα στα χέρια και κάθισε και το κοίταζε μια ώρα. Και ύστερα την ρωτά τι βλέπεις και της είπε: «Βλέπω το καράβι που αρμενίζει με πρίμον καιρό, με τα πανιά φουσκωμένα και ο καπετάνιος στο τιμόνι κατά δω έχει την πλώρη. Και αληθινά σε 3 μέρες ήρθε το καράβι. Το θυμάσαι? Μήνας είναι από τότε». Η αρχόντο μετά μικρέν σκέψην είπε: «Πας να την φωνάξεις?» «Ποια?» «Την χή του καπετάν Λιμπέριου. Τέτοια ώρα έρχεται». «Τι ώρα είναι? Οι κότες τώρα κάτιασαν». «Πώς να πάω, μάνα, φοβούμαι». «Βγαίνω στο παραθύρι και σαγναντεύω. Σε φυλάω με το μάτι. 3 πόρτες παραπέρα είναι». «Ας πάω». Η κόρη εξήλθε, κατέβει στον δρόμο και η θεία της ίνοιξε το παράθυρο και την ενεθάρρυνε. Μετά 5 λεπτά ήκουσε την φωνή της όπου εκάλει την μικράν κόρη του καπετάν Λιμπέριου. «Χι, χι! Τι είναι? Ποιος φωνάζει? Κατέβα να σου πω!» Ήκουσε μικρόν θόρυβον, συνεννοήσεις, φωνάς της παιδίσκης από τον δρόμο, της μητρός της από τον μπαλκόνι και μίαν τελευταία παραγγελία. «Ας είναι, πήγαινε, να έρθεις γλίωρα». Και με το λίγα λεπτά, οι δύο κορασίδες ανέβαιναν τρέχουσε τα σκαλοπάτια της οικίας του καπετάν Αλέξη. Η χή το χλωμή, λευκή και λεπτοφύης εις άκρον. Ταχαίως εξετελέστη το πείραμα. Η μικρά παιδίσκη επιόρανε κράτη εν εικόνισμα της Παναγίας με τας δύο χείρας της. Εν τω μεταξύ, η καπετάνισσα η Λιμπέριανα, είτε διότι εδυσχέρενε εκ της παρατηνωμένης απουσίας του θυγατρίου, είτε μάλλον διότι επεθύμη να είναι και αυτή παρούσα στην διεξαγωγή της μαντίας, έφτασαν εις την οικία της Παγούρενας. Με τα όραν ικανήν, όταν η Αλέξενα, καθημένη αντικρή της μικράς, είδε κάπως τα όματά της να υλοπίζουν από κούραση, νιζάλιν την ερωτά: «Τι βλέπεις?» «Βλέπω», απήντησε η παιδίσκη, «ένα καράβι. Βλέπω σύννεφα πολλά, θολά, τρεχούμενα, ανακατωμένα, φουσκοθάλασσα, τρικυμία, θεόρατα κύματα που χτυπούν απάνω στους βράχους, στον κάβο, στην ακρογιαλιά». «Και πώς το βλέπεις το καράβι?» ρώτησε με κομμένη να αναπνοεί η αρχόντο. «Το καράβι σύντριμα και τρομάρα. Αχ, κι ένας, δυο, τρεις νομάτι που πλέον του συνεπέρνει το κύμα. Ύψος ένα αλληλοδιαδόχος 3 δακτύλους της δεξιάς χειρός της. Τους χτυπάει θάλασσα απάνω στα βράχια που πολεμούν να πιαστούν. Τους αρπάζει ξανά πίσω στο κύμα. Πάλι τους πετάει μπρος, τους χτυπά πω απάνω στα γκρίφια. Κι οι νομάτι ζαλισμένοι, μισοπνημένοι, μισοσκοτωμένοι δεν μπόρεσαν να πιαστούν. Βουλιούν, βούλιαξαν, πάνε, άμοροι έγιναν. Οι δυο επήγαν στον πάτο κάτω και ο ένας ακίνητος με γουρλωμένα μάτια φαίνεται σαν να γλυκοκοιμάται απάνω σε μια αναμουδιά μικρή ως 3 πιθαμές ανάμεσα σε 2 ολόμαυρους βράχους. Το σιδά ως 3 πιθαμές έκαμε με το αριστερό χέρι τη σχήμα ως να εμέτρει». Τέλος διεξήχθη πανηγυρικός η εκλογή. Ο υποψήφιος της νέας εσοδείας επήρε το διπλάσιο των ψήφων από τον παλαιόν, τον πολύ φημισμένον άλλοτε και ισχυρών αντίπαλών του. Εορτάστησαν με ενθουσιασμού τα επινίκια. Χαρά και αγαλίασης με ταυθόνων σπονδών επέπεσεν εις την αγοράν, εις του σταλόνια και τα λιβάδια, όπου έως τότε έβοσκον εις ήχος τόσα άκακα κτίνη.
Όλος ο συμμαχικός στόλος εσημεωστολίσθη. Ποικίλα λαλούμενα, βιολιά και λαγούτα. Γύφτη με κλαρινέτα, φυσώντες και χορεύοντες, επίδησαν, ηλάλαξαν, εκυβίστησαν προεξάρχοντες της βακχικής πομπής. Γυναίκες εχρεμέτησαν από την Μέθυντον και παιδεία ολόληξαν από την Λαχτάρατον, από τους δρόμους και από τα πρόστοα και τα στέγα στρέχοντας εις τα πλευρά και εις την ουρά της λαϊκής πλημμύρας Αγέλης. Είχον βεβαίως δίκαιο να χαρώσει τόσον. Ο νέος δήμαρχος έμελεν, όπως έγραφεν στο πρόγραμμά του, δημοσιευθένει στην παλήρια της Χαλκίδος και στο μη χάνεσαι των Αθηνών να κατορθώσει πολλά και μεγάλα έργα. Εν πρώτης, απόφαση είχε να κατεβάσει από το βουνό την βρύση του προφήτου ηλιού, να την εγκαθιδρύσει στην μικράν πόλη. 20.000 δραχμών εισόδημα είχε ενός έγκυστα ο Δήμος, 500 τουλάχιστον χιλιάδες θα χρειάζονται για να κατορθωθεί το μεγαλεπίβολον έργων, ώστε να παύσουν πλέον οι εκλογείς του πίνοντες νερών από τα φρέατα, ας ήσαν ταύτα φλεβόδι και λίαν υγιεινά. Τι θα του εκόστιζε του νεαρού εκλεκτού τον να έβρει κάπου 500.000 δια να το εκτελέσει? Προσέτει ο νέος δημοτικός άρχον, θα ίδρυεν εις τον τόπον εταιρείαν αλληλοβοηθείας μεταξύ των ναυτικών. Προς τούτο όλοι οι πλοίαρχοι, αλλά και δια να τον αποζημιώσουν, διότι θα έχανε ο άνθρωπος την πελατεία του εις την έδρα του πρωτοδικείου, προκατέβαλον 1.000 δραχμών εις χείρας του. Και η μένα αλληλοβοήθεια ποτέ δεν εξετελέσθη. Και η κρίνη του προφήτου ηλιού έμεινε διαπάντοτε εις το βουνό, όπου ήτο. Εις δε το μηχάνεσαι, δημοσιεύθη μετά τεινάς μήνας ότι ο μεγαλοπράγμων δήμαρχος, κύριος Νι Αγκούδης, κατεσκεύασε 3 ωραίες οδούς, διασχιζούσα στην ίσον, εξώνει μία άγιη στην Μακεδονία, η δευτέρα προς την παλαιάν Ελλάδα και η τρίτη εκβάλλει στην θάλασσα. Εφώτισε προσέτη την πόλη δια 13 φανών, δια να βλέπουν τη νύχτα όλοι οι νυκτοβάτε και δια να γκρεμοτσακίζονται την αυγή όλοι οι εργατικοί, όσοι θα εξύπνουν πολλά πρωί δια να απέλθωσουν εις το έργο των. Τέλος, αφού κατόρθωσεν όλα ταύτα, ο νέος δήμαρχος επήρε την κιθάραν του και έπλευσεν στην απέναντι νήσον, όπου εφημίζεται ότι υπήρχον πλούσιοι νύμφε. Διοργάνησεν εκεί, επειδή αυτός προεξήρχεν ως κιθαροδός και ορχιστής, κόμους και πανηχίδες με την νεολαία του τόπου, όλη τη νύχτα έπαιζε κριθάρα, καθώς έλεγε ο διωματάρης, και έμελπε μερακλείδικα τραγούδια. Μια ορφανή πλουσία δεν μπόρεσε να βαστάξει στην γλύκα και στο πάθος της κιθάρας, και με το λίγον καιρόν συνήφθη αραβών και ήτα ετελέσθη ο γάμος. Εν τω μεταξύ, η πτωχή αρχόντο, η χείρα του πνιγέντος πλοιάρχου, έκλαιε τον σύζυγον και τους υιούς της, και πλοίαρχοι έκλαιοντας προκαταβολάστον. Και πέραν του πελάγους στην αντικρινή νήσον αντίχουν άσματα γαμήλια, βακχικά. Ο λίγον κατολίγον, αφού συνεπληρώθη η τετραετία του, ο κύριος Νίκος Αγκούδης μετεκόμισε την δημοτικότητά του, την φιλοπατρία και όλα τα προγράμματά του εις την πέραν μεγάλη νήσον και έπαυσε πλέον να παίζει κριθάρα και να κατεβάζει από το βουνόν εις την πόλη την βρύση του προφήτου ηλιού. Καληνύχτα σας.